Για να αντιληφθείτε τη σημασία της ομαδικής και ατομικής ανάλυσης, θα σας δείξω ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Το πρόγραμμα παρέχει βίντεο, εκθέσεις ποδοσφαιριστών, στατιστικές, καθώς επίσης σε βάθος βίντεο αναλύσεις. Βλέπουμε την αμυντική συμπεριφορά ολόκληρης της Εθνικής Ισπανίας όταν χάθηκε η μπάλα. Cassano hat dan toch van de bal gezet op correcte wijze. Με το χάσιμο της μπάλας έπρεπε να αλλάξουμε συμπεριφορά από επιθετική σε αμυντική. Αυτός που βρίσκεται κοντά στην μπάλα θα έπρεπε να αμυνθεί πρώτος, τα δύο ακραία χαφ να κλείσουν προς τα μέσα και πίσω και τα δύο κεντρικά χαφ να τοποθετηθούν πίσω και μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Ένα ακολουθήσαν αλλά και τι άλλο που πρέπει να το δείτε και να το βελτιώσετε στην ουσία. Ήρθαμε σήμερα εδώ να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα από τον κύριο Τάσο Μάκη μια ανάλυση παιχνιδιού της ομάδας μου, της Σαλαμίνας U15. Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα και για μένα προσωπικά αλλά και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας. Ήταν και από μόνοι τους κάποια λάθη που γίνονται στο γήπεδο, κάποια πράγματα που επιμένουμε να γίνουν καλύτερα. Είδαμε και κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται και βγαίνουν σωστά μέσα στο γήπεδο και πόσο ωραία φαίνονται όταν βγαίνουν κάποια πράγματα καλά και πώς καταλήγει η φάση, είτε με γκολ είτε με μια καλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι όλο αυτό το μάθημα θα μας βοηθήσει όλους στη συνέχεια να αντιληφθούμε κάποια πράγματα πιο καλά και πιο, σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο. Και εμένα προσωπικά να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την ομάδα μου σε κάποια πράγματα τα οποία ίσως από το γήπεδο δεν φαίνονται τόσο καθαρά όσο από την εικόνα του βίντεο μετά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λείπει από καμιά ακαδημία. Όλες οι ομάδες σίγουρα περνούν δύσκολα οικονομικά, όμως αν θέλουν να κάνουν κάτι το επαγγελματικό και θα λέγαμε έτσι μια καινοτομία, μια διαφορά, είναι κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει στη συνέχεια απλά να κάνουν καλύτερες ομάδες και να βγάλουν καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ήρθαμε εδώ και κάναμε μια ανάλυση με ένα παιχνίδι που έπαιξαμε μια όρθωση. Το τελευταίο μας παιχνίδι πριν να γίνουν κληρώσεις για Premier και The Elite. Και αναλύσαμε κάποια κύρια θέματα που κάναμε λάθος και πρέπει να τα βελτιώσουμε στη συνέχεια. Να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι στη συνέχεια.